παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Vlog μας day 6. Με βλέπετε με πάρα πολύ ενέργεια γιατί κοιμήθηκα ίσως 4,5 με 5 ώρες, που αυτό είχε πολλές μέρες να γίνει και κάπως νιώθω και εγώ ότι η καρδιά μου από την κούλουρη έφυγε και ήρθε στη θέση της. Δεν είμαι μόνη μου, καθότι ήρθε και με ξύπνησε η Αναστασία, που κάθονται μαζί με το Λουκ. Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα. Τι τρώω? Ένα πριτσελάκι. Ένα πριτσελάκι για την Αναστασία. Εγώ πήρα ένα holiday brioche, coconut latte και τσάι, τι, καφέ, λάτε, δεν θυμάμαι. Ένα τσάι ζεστό τέλος πάντων είναι αυτό που είναι μεγάλα μαζί. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον δεν βγαίνει. Θα βγει. Θα βγει. Θα βγει. Θα σας κρατήσω εδώ, οι απόψεις διείστανται. Θα βγει. Λοιπόν, το παιδί έχει φάει, έχει βγει. Μετά έχουμε να φύγουμε και να πάμε για ένα πολύ ωραίο γύρισμα, στο οποίο θα σας πάρω μαζί. Και δεν σας λέω ακόμα τι είναι, για να σας πω μετά να έχετε και μια αγωνία. Μου αρέσει να δημιουργώ μια αγωνία. Υπάρχει περίπτωση να μην σας ενδιαφέρει καθόλου το τι θα ακολουθήσει, οπότε να μην σας δημιουργώ καμία αγωνία. Τα σοκολατάκια το σκέφτομαι και θέλω να μου γράψετε. Θέλετε, επειδή συνήθως τα κορίτσια φεύγουν, πάνε για δουλειά, λείπουν και δύο ήδη. Θέλετε να ανοίγω το σοκολατάκι και να το τρώω, ή να περιμένω και τα κορίτσια να τα ανοίγουμε όλες μαζί το βράδυ? Τι να κάνω? Πείτε μου, θα λέμε σε λίγο. Μας έφαγε το πέρα δόθε, τα mail, τα μηνύματα και τα τηλέφωνα. Κάναμε κάποια δουλειά. Είχαμε και κάποια άλλη δουλειά. Δεν είναι αυτό. Αλλά έχουμε χρόνο τέλος πάντων. Δεν έχουμε καθόλου. Αποχαιρετούμε την Αναστασία. Η Αναστασία μας πάει ταξίδι. Πες που πας? Πάω στη Λισαβόνα. Τη συχαίνομαι. Ναι, να περάσεις τέλεια. Και εσύ πήγες ταξίδι. Ναι, ισχύει. Α, μπορώ να ζηλεύω παρόλα αυτά. Ναι, μπορείς. Πάμε να κάνουμε ένα γύρισμα με εκλεκτούς συναδέλφους για το e-food. Εν τω μεταξύ έψαχνα τσάντα να βρω να βάλω τα πράγματα και μου λέει Αναστασία, βάλει τα εδώ. Και έχω πάρει μαζί μου ρούχα που το έχω βάλει όντως σε τσάντα του e-food και είναι με το e-food η συνεργασία. Θα νομίζω ότι είμαι τρελή για λίγο. Okay. Οπότε σε αφήνω εδώ με το παιδί. Λουξίτο μου, έχεις παρέα, δεν θα μείνεις μόνος σου. Οτετέ, μαγουλίτσο. Έχει ξεραθεί στον ύπνο. Καθόλου! Έχει έρθει και έχει κουρνιάσει εκεί δίπλα σου που κάθεστε και το ζει. Γεια. Καλό γύρισμα. Γεια! Παιδιά, έφτασα, έχω παρκάρει ειλικρινά πολύ μακριά, 1,1 χιλιόμετρα. Α, όχι τόσο είναι, άμα πάω όπως πάει ένα αυτοκίνητο. Άμα πάω με τα πόδια είναι λίγο πιο κοντά. Αλλά δεν έβρισκα με τίποτα να παρκάρω. Θα φτάσουμε, στην ώρα μας είμαστε ok. Αλλά σε όλη τη διαδρομή άκουγα πάρα πολύ στενάχωρα τραγούδια και στεναχωρήθηκα. Το κάνετε εσείς αυτό στον εαυτό σας? Να μπαίνετε σε μια διαδικασία να ακούτε στενάχωρα τραγούδια και να στεναχωριέστε, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος να στεναχωρηθείτε. Εντάξει, όλοι έχουμε στην καθημερινότητά μας λόγους να στεναχωρηθούμε, αλλά γιατί μου το κάνω αυτό? Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα ξανανεύω ψυχολογικά. Το ότι έχω αυτό το γύρισμα θα μου κάνει καλό ώστε να ανέβω. Πάμε. Εν τω μεταξύ βρήκα πάρκινγκ εννοώ που πληρώνεις ακριβώς δίπλα και μου λένε κλείνουμε στις 5. Και εμείς δεν θα έχουμε τελειώσει στις 5. Τόσο κοντά, μα τόσο μακριά. Προς τα μέσα γιατί ντρέπομαι. Έχεις. Τι κάνετε μούτρα, παιδιά? Και έρχεσαι. Κοίταξε, έχω αυτά τα μούτρα. Και έρχομαι. Οπότε όλα μαζί συνδυαστικά η απάντηση είναι ναι. Αλλά αρχικά, τι κάνετε κορίτσια? Πώς είστε? Και... Και εγώ έχω καφελεργία στο μάτι. Άρα δεν είστε πολύ καλά σαν να λέμε. Εσύ όπως Φιλιππέ είσαι στα καλύτερά σου. Με πλησιάζεις. Συγγνώμη, και εγώ κάπου εκεί όλη την τελευταία εβδομάδα. Παρόλα αυτά... Εβελίνα Νικόλυζα. Φιλιππέ, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Πάω να βγάλω τα μασελάκια μου. Δεν υπάρχει. Είναι μια καλή στιγμή. Μήπως θες βοήθεια? Μισό λεπτό. Θα δείξω κάτι στο vlog μας σου. Τι θα δείξεις? Θα δείξω τη συνομιλία μας. Το vlog μας με το οποίο το μοντάρω εγώ, θα δείξεις κάτι με τόση αυτοπεποίθηση? 10 Νοεμβρίου. 8 Νοεμβρίου. Πάμε εδώ. Τακ. 11 Νοεμβρίου. Και μετά... Ξέρεις τι συνέβη? Θα σου πω. Θα σας πω σε όλους σας. 27 Νοεμβρίου. Α, σου στείλε ενάντια στον διάλογο. Όχι σε σένα. Όχι. Τι μου στείλε? Όχι, απαντούσε. Όχι. Ήταν εκεί που είχες ανεβάσει. Ούτε σε σένα απαντάω. ήταν εκεί που είχε ανεβάσει μία που κάτι σου έλεγε στο YouTube. Από με έβριζε. Ναι, άρα όπως καταλαβαίνετε, για να μην έχω απαντήσει γενικά, πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο και ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Και δεν μπορώ, η αλήθεια είναι ότι ξέρετε τι έχω πάθει. Το ζήτησα με τον ψυχολόγο μου, οπότε θα σας το πω για να το καταλάβετε. Εγώ, επειδή έχω άγχος και είμαι people pleaser, θέλω να είμαι πάρα πολύ τυπική και άμα αργήσω να απαντήσω σε κάτι. Μετά έχω τόσες τύψεις που άργησα να απαντήσω, που μετά βλέπω ότι μου ξαναστήλανε και λέω δεν μπορώ να απαντήσω, τι θα τους πω τώρα, πώς θα δικαιολογηθώ που δεν απάντησα την πρώτη. Και εκεί πνίγομαι και γίνομαι η χειρότερη που κυκλοφορεί. Δεν απαντάω από τις τύψεις μου. Μην τις λες έτσι. Όχι, δεν την αγαπώ, τις έχω βγάλει. Και εγώ σας αγαπώ, συγγνώμη που δεν απαντάω. Είναι το χειρότερο. Δεν πειράζει, θα κάνω 5 συνεδρίες για να το ξεπεράσω το σημερινό. Αγαπημένε μου Άννο, ίδια μέρα σε γεύση με το e-food, έρχεται ο Φίλιππος και λέει ότι δεν αντέχω που δεν μου απαντάς σε κανένα μήνυμα. Ρε, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι το vlog μας, είναι το vlog μας. Θα κανονίσω από Γενάρη όποτε θες. Εγώ όμως, γιατί συνεχίζω και ασχολούμαι μαζί σου. Γιατί μ' αγαπάς και ξέρεις ότι δεν το κάνω επίτηδες. Ναι, αλλά σου έχει δώσει κανείς άντρας τόση σημασία. Πες μου λίγο. Κάπως σημασία μου. Τι κάνεις, χάρηκα πάρα πολύ. Ήθελα να προσπαθήσω να σηκωθώ, αλλά αυτό θα μου πάρει ώρα. Γεια σου, χάρηκα πάρα πολύ, Άκη. Μπορώ να δώσω συγχαρητήρια για τα scrambled eggs με το. Από το Kitchen Lab, συγγνώμη, αλλά τα έχω λιώσει με το λάδι τρούφας. Πού πας στην Κυφάδα. Ναι. Ναι, να ξέρετε, το έχω φάει περίπου 96 φορές αυτό. Πρέπει να πάτε να το δοκιμάσετε, μα την Παναγία. Μιλάμε σιγά γιατί πάνω κάνουν γύρισμα. Αυτή είναι η Μαριάννα, τα παιδιά. Η Μαριάννα θα με βάψει. Ζεν, καλό γύρισμα, είμαστε μαζί σου. Διονύση, θα μας δείξεις αυτό που κρατάς στα χέρια σου. Μπορείτε να το δείτε. Ναι. Βλογκάρουμε. Πάει εδώ και 4 ώρες. Είμαι η βασίλισσα του ghosting, σας το είπα. Τώρα καταλάβω γιατί δεν απαντάς ούτε σε μένα. Γιατί έχω δουλειές. Γιατί δεν σε νοιάζει το κινητό σου. Είναι εδώ παρατημένο 2 ώρες. Το θέμα είναι να ζούμε τη ζωή. Πώς πήγε. Μοιράζουμε χαμόγελα. Αυτό εδώ μπορείτε να το δείτε στα stories μου. Που το γυρίσαμε ένα story με την Εβελίνα. Ναι. Μπείτε στα χθεσινά του stories. Θα ξετρελαθείτε. Δεν θα έχετε δει καλύτερο. Θα χρειαστείτε μια μηχανή του χρόνου να μπείτε στα χθεσινά μου stories. Λοιπόν, πάμε να το δούμε όμως τώρα. Είναι το flip side of Jurassic Park. Ναι. Αδερφέ, άφησα ένα τσαντάκι εδώ. Κάθομαι πάνω στα πράγματά σου, συγγνώμη. Καλά φύγε αυτό. Καλή, τι ωραία. Παιδιά, δεν νομίζω ότι έχω μάθει τα λόγια μου. Εντάξει, δεν είναι πολλά. Προσπαθώ πάρα πολύ όμως. Ναι, αλλά δεν είναι πολλά, είναι πολλά. Για ποιον. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους είναι πολλά. Για μένα, ναι. Παρ' όλα αυτά, έχω αυτοπεποίθηση, πιστεύω στον εαυτό μου. Έχετε κουραστεί, το ξέρω, γιατί έχετε κάνει πολλά. Όχι. Θα σας βγάλω ασπροπρόσωπους, παιδιά. Ίσως και λίγο να σας ταλαιπώρησα. Καθόλου. Αν δεν είχα την κάμερα, θα λέγατε το ίδιο. Την αλήθεια θέλω. Κλείστε την ώρα στην αλήθεια. Με συμπαθούν, μάλλον. Πώς σου φάνηκε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο δύσκολο. Ζωή δεν θα έλεγες εσύ στρες και άγχος. Νομίζω ότι ίσως να μην έχω ξαναστρεσαριστεί πιο πολύ στη ζωή. Τι? Τίποτα, κάτι μεταξύ μας. Κάτι που θα κομπλήσω μοντά. Με έχεις συγχωρήσει, δεν με έχεις συγχωρήσει. Τόσες ώρες είμαστε εδώ, σχεδόν μια ζωή. Θα σε συγχωρέσω. Όταν κάνουμε το βίντεο. Παιδιά, έτσι όπως είστε και στέκεστε, όταν έρχομαι εγώ ξαφνικά αλλάζει και η μακαΐψους, έτσι. Δηλαδή νομίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εδώ και μπαίνουν ένας σχετικά ψεύδος. Δεν ισχύει, είναι όλα ψεύδος. Αυτό είναι το ίδιο. Να, κοίτα. Α, έτσι από κάτω είναι. Ξάρασε, προγούλια εγώ βέβαια, κανένας δεν βολεύεται όταν είναι έτσι. Νομίζω ότι είμαστε και πάλι φίλοι και το εκτιμώ. Δεν το νιώθω αυτό. Ότι το εκτιμώ ή ότι είμαστε πάλι φίλοι. Ότι είμαστε πάλι φίλοι. Έχω δείξει τα screenshot στον κόσμο, μιλήσει ο κόσμο. Ποιο θα στηρίξετε. Α, όχι, μην κάνεις. Μην κάνεις. Δεν κάνω. Επίκλεισαι συνέστημα. Γιατί, επειδή είμαι ένα κορίτσι που παλεύει για τη ζωή του κάθε μέρα. Και με κοιτάει στα μάτια. Θα γδυθώ εδώ πίσω και στην κάμερα. Δημήτρη, κλείσε την κάμερα. Γιατί θα γδυθείς εκεί πίσω, να συμφωνήσουμε. Θα σκλείνω, παιδιά, δίνεται ο Διονύσης. Παίρνει. Τι κάνεις. Δεν θέλει καθόλου, δεν θες καθόλου. Θα την κλείσω άμα δεν θες. Μπορώ να σε κόψω στο μοντάζ. Θες να κλάψεις, να φύγω. Πάμε. Τι λέει. Dashing through the snow. Διονύση, μπορούμε κάποια στιγμή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να συνεργαστούμε? Θα συνεργαστούμε σύντομα. Το εννοείς τώρα αυτό ή το λες επειδή σου έχω βάλει την κάμερα εδώ στη μούρη? Α, κάνουμε ότι δεν ξέρεις ότι θα συνεργαστούμε για τον κόσμο. Ναι ρε Διονύση, ναι! Για τα views, ναι, κάτι θα κάνουμε. Μπορούμε? Κάτι θα κάνουμε μικρή, κάτι θα κάνουμε, ναι. Δεν πιστεύω να μην έχετε μάθει τα λόγια σας. Τα έχω μάθει απ' έξω. Είναι και δύσκολο. Εσείς το ίδιο έμαθες να βάζεις? Θα προσπαθήσω, νομίζω θα είμαι πολύ καλή. Απλώς θα προσπαθήσω να είμαι λίγο λιγότερο για να μην σας κλέψω την παράσταση. Δεν θέλω. Φοβάμαι λάμψω παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Το κάνεις όμως αυτό από το πρωί. Τι θες, τι. Δεν τρέπομαι καθόλου. Ήθελα να δείξω και τη γαλοπούλα, αλλά την κρύψατε. Αυτές οι γαλοπούλες είναι ψευτομαγειρεμένες. Λόγω φωτογράφησης. Ναι, τι είναι? Έχουν βάλει πάνω καφέ. Για να πάρει χρώμα. Μπράβο, και το καίει εξωτερικά, οπότε είναι άψητη η γαλοπούλα. Για να φαίνεται ωραία. Είναι όλα ψέματα. Όχι στα δικά μου. Στο δικό μου site δεν είναι αυτά τα πράγματα. Όχι, αυτό είναι εκτός του δικού σου site. Αυτό είναι στο διαφημιστικό πρόγραμμα. Δεν το έχω κάνει εγώ. Δεν το έχεις κάνει. Είναι προπ. Δεν είναι αληθινό. Είναι προπ. Επίσης το banana bread, ρε Σιάκη. Κορυφαίο. Κορυφαίο. Επίσης το έφτιαξα εγώ που δεν μπορώ να φτιάξω ούτε τόστ. Έκανες δηλαδή τις μπανάνες με τη ζάχαρη? Ναι. Φανταστικό. Κορυφαία συλλαγή. Δοκιμάστε το όσο δεν το έχετε δοκιμάσει. Μην το δείτε από μένα που το έχω ανεβάσει και βίντεο, δείτε το από τον Άκη για να μας το σωστεί. Κανονικά, λοιπόν. Λοιπόν, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Φαγητό, γεμιστά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Πράσινο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου παγωτό? Φιστί. Ποια είναι η αγαπημένη σου χώρα? Η Ελλάδα, πήγα να πω και να κλάψεις. Ναι, όχι, μην κλάψεις. Ινδονησία. Εσένα? Νομίζω, επειδή θα πας στην Αμερική, η Αμερική μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω πάει καθόλου Ασία ποτέ μου, οπότε δεν ξέρω από Ασία. Πρέπει να πας Ασία. Καλά, μία φορά πήγα, μην νομίζεις πια την έχω γυρίσει. Άρα μόνο Ινδονησία έχεις πάει. Ναι. Μπράβο. Εμάς περιμένετε. Α, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό από όλα αυτά που έχεις φτιάξει εσύ? Ρεβίθια. Το εννοείς τα ρεβίθια. Το πιο πετυχημένο ως views. Η ανταπόκριση από τον κόσμο. Μελομακάρονα. Είναι πολύ ωραία τα μελομακάρονά σου, ρε Άκη. Έφτιαξα το banana bread του Άκη πέρσι. Και έβαλα. Το έχεις φτιάξει? Αν βγάλει ένα banana toast, μπορεί να φτιάξει. Banana bread δύσκολο για μένα, αλλά πες μου. Έβαλα αντί για κουβερτούρα, Twix και Mars και αυτά και τα έκανα κομματάκια μέσα. Ενώ κανονικά θα έβαζες κουβερτούρα. Αν. Σωστά. Και βγήκε πολύ ωραία. Σας το στείλω ανεπιφύλακτα. Μας κράτησε κανένα κομματάκι σε αλουμινόχαρτο από πέρυσι να μας φέρεις να φάμε. Όχι. Κοίτα που θα κατηγορηθώ. Εγώ πήγα απλώς να μεταλαμπαδεύσω τη γνώση μου. Θα κάνω εγώ το άλλο. Τέλεια και αυτό είναι το vlog μας του Φίλιππου. Εγώ είμαι ο Νίκος και αυτό είναι το vlog μας της Εβελίνας. Γεια σας! Γεια! Εμείς είμαστε καλύτεροι. Έχω και σύνθημα αλλά δεν μπορώ να το πω. Τι να κάνω? Έχει πολύ ωραίο πλάνο, εγώ λέω να το κάνω. Παιδιά, νιώθω ότι κρατάει ένα μωρό. Είναι έτσι με την κάμερα. Παιδιά, δώστε μου ένα λεπτό να δουλέψω το ψεύτικο τζάκι. Είναι ψεύτικο το τζάκι. Όχι καλέ. Και εγώ όμως το σιώμα. Μα λέω και εγώ καίγομαι το σιώμα. Τρελάθηκα. Inception. Αυτός είναι καλός εδώ, Αυτή τη στιγμή έχουμε συζήτηση για το μάτι, έχουμε μια επιστημονική συζήτηση. Για τα ζώδια. Είμαι ζυγός. Γύρισες ώστε δουν τα παιδιά τους, μίλησες. Εμφανίζομαι στο vlog του Φίλιππου γιατί τραβάω και το φίλου σου. Μίλα στα παιδιά σας πίσω. Εγώ είμαι ο Νίκος. Το μάτι. Καθόλου. Επίσης το μάτι είναι και από αυτά που θα δεις να χορηγεύουν. Αλλά το μάτι μπορεί να δεις επιστήμονες με διδακτορικά σπουδά. Να είναι παθιασμένος. Ναι. Πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργεί. Το μάτι σημαίνει αρνητική ενέργεια. Παιδιά, πες αρνητική ενέργεια. Ρε παιδί μου, δεν έχεις νιώσει άτομα που να έχουν αρνητική ενέργεια? Θέλω να καθήκα να το κουβεντιάσω το μπροστά μου. Γιατί τώρα λέει θα χαλάσει η ενέργειά μου. Και εγώ δεν το πιστεύω το μάτι. Και το μάτι πιάνει μόνο όσο το πιστεύω. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει σαν πλασίμπο. Το μάτι πιάνει. Δεν έχω ματιάσει τίποτε. Πρώτα ποιο θα σε ματιάσει, σε αγόρι. Όχι τέτοια κουκλάρ, ποιο σε ματιάσει. Ένα, δύο. ήταν πολλές οι ώρες, αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έφτασα σπίτι, προσπαθώ να βρω το κουράγιο μου να βγω από το αυτοκίνητο. Μπορώ να το κάνω, είμαι πολύ δυνατή και το έχω, και γενικότερα έχω βγει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου από τα μάξι για να μην μπορέσω να βγω αυτή τη φορά. Άρα βγαίνω. Τι είστε χαζά! Κοροϊδεύετε, παιδιά! Κοροϊδεύετε! Αγάπη μου! Αγάπη μου! Παιδιά, είχα γύρισμα πάρα πολλές ώρες, αλλά πήγε φανταστικά σε περίπτωση που αναρωτιέστε και αγωνία. Τα παιδιά σε έχουν εντυπωσίσει. Όχι, δεν ξέρω. Μισό λεπτό να δείτε τι βλέπουμε. Είστε έτοιμοι να δείτε τι βλέπουμε? Μου σκίστηκε η τσάντα και το κουβαλάω. Εβελίνα, πού τραγουδούσες? Σταματήστε, είχα ένα γύρισμα για το e-food. Δηλαδή αν είχες για το Διογέννη Παλάς, πώς θα ζητημένεις. Τι κάνετε εδώ? Έκανα κι εγώ μια πολύ ωραία είσοδο που κάνω vlog. Τι είσοδο? Μπήκα μέσα, βλέπω το λουκουμά, λέω ότι κάνεις. Με έπαιξε ο λουκουμάς, ήρθε, έκανε, χαιρέτησε τα κορίτσια, κάναμε αυτά. Πήγα εκεί, γύρισα. Δεν είχα πατήσει ρεκ. Τι θα κάνουμε, θες να την ξανακάνουμε? Ίσως κάνουμε μια είσοδο, γυρίσουμε. Να κάνουμε, να κάνουμε. Μπορείς να εκπλαγείς που μπαίνω. Α, τώρα θα είσαι εδώ όταν έρθω. Θα είσαι εσύ όταν θα έρθω. Ρε παιδί μου, στο δικό σου vlog θα είμαι εγώ σπίτι και θα σε περιμένω, όπως είναι και η αλήθεια. Τέλειο! Αλλά εγώ που παρουσιάζω μια επίσκεψη. Θα είμαι εγώ στο σπίτι. Θα σε οικοδέσποινα και θα εκπλαγείς που θα με δεις ντυμένη έτσι θα είσαι. Μέσα! Ή να μπω εγώ στο δικό μου vlog ντυμένος με αυτό. Αυτό μου άρεσε ακόμα περισσότερο. Μείνετε μαζί μας. Ωχ, το κουδούνι! Απίστευτο! Ποιος να είναι άραγε? Hello! Τι κάνεις Παναγιώτη? Ο Λουκ, κοίτα! Πόσες φορές άρθηκε αυτός? Γιατί το λες αυτό? Κουράστηκε! Καλά είσαι! Πόσο χάρηκε που μου. Πόσο καιρό έχεις να μείνεις. Μα κοιτάξτε πως κουράστηκε. Είναι απίστευτο. Τι κάνεις Παναγιώτη, δεν ήξερα ότι θα έρθεις. Γιατί ήξερα εγώ ότι θα έρθεις? Α, δεν το πιστεύω, έχουμε ντυθεί παρόμοια. Είμαστε ασορτοί. Τι ωραίες αυτές οι γιορτινές επισκέψεις. Του έλειψα πάρα πολύ. Πόσο πολύ από το 1 μέχρι το 10? Καθόλου. Κοίταξε, βούλωσε τα μάτια του 10. Ναι. 10. Ζουνόλου μου. Που έχει παρέα σήμερα όλη μέρα. Ήταν και η Αναστασία, δεν την πετύχατε? Τότε έχει. Την πετύχατε? Εγώ όχι. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ! Και να σου πω την αλήθεια, εγώ χαίρομαι που δεν την πέτυχα, γιατί τι συμπέρασμα θα βγάζει για μένα που φορά τους κάλτσες έξω από τη φόρμα. Αυτό είναι το πράγμα. Στη ληστριά σου μπροστά και δεν έχεις τέτοιο άγχος. Και δεν εσχύνεσαι. Στη ληστριά μου είχε πει συγκινημένη, κορκωμένη, έκλαιγε όταν μου το έλεγε. Μου λέει Παναγιώτη, εσύ μου λέει κάνεις μόδα, δεν ακολουθείς. Έτσι του είπε συγκινημένη. Ποτέλει. Απλά δεν είμαι σίγουρος αν μου το έπες σε ξύπνιο ή σε ύπνο. Είναι το δεύτερο, Παναγιώτη μου. Εγώ τα άκουσα. Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά, φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μηνά, ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμάικα. Όλοι μαζί! Νήσαμε στα πέλαγα, αγάπη μου παλιά. Και ξέρα το βράδακι μεθυσμενάκι στα καπηλιά. Σε βρήκα το βράδακι σαν το κρασάκι. Μπέρδεψα τα λόγια. Και ύστερα το βράδακι μεθυσμενάκι στα καπηλιά. Εγώ λέω να το ξαναπάμε. Η Ρόνα, θυμάστε? Η Ρόνα, ναι! Πηγαίναμε στην Τρούμπα και τραγουδούσα. Ναι! Είναι στο Voice και έχει περάσει τώρα. Ακολουθούν τα. Έχει περάσει τα Blinds και τώρα ακολουθούν τα Battles. Και πήγε πολύ καλά, γυρίσαν 3. Μπράβο, ρε Ρόνα! Μόνο ο Αργυρός δεν γύρισε. Τι ξέρει ο Αργυρός? Ντροπή! Παναγιώτη, μην φύγεις. Γιατί θέλω κι εγώ να σας τραβήξω το χέρι, τη χαιρετούρα φεύγοντας. Έτσι πάνε αυτά. Είναι έθιμα πατροπαράδοτα. Από τα χωριά μας. Ναι, αλλά μην φύγεις. Ήταν YouTuber ο παππούς μου εμένα. Και πάτε, τότε φεύγαν από τα σπίτια το βράδυ και τραβάγαν. Είναι 1 η ώρα. Ναι, αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Θα είμαι σπίτι μου μέχρι να πάμε μαζί με τον Τζόι 2 παρά. Άντε μόνταρε, άντε δηλαδή. Κι εγώ έχω ένα μοντάρο. Εσύ όμως είσαι στο comfort of your house και έχεις 2 helpers. 2 helpers οι οποίοι πιάνουν την κουβέντα και μετά τρώγομαι κι εγώ να πιάσω την κουβέντα και δεν μπορώ να μοντάρω σωστά. Μην την πιάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Δεν μου βγάλαν τίποτα. Να φανταστείτε, έφαγα λίγα από τα καρύδια που έφερα. Πήγα να πεθάνω από την πείνα. Δεν σε ρώτησα, μωρέ, αν θες τίποτα να σου παραγγείλουμε. Όχι, ξέρουν τα παιδιά ότι έχω φάει ένα τάπερ μοσχάρι και Όχι, ένα μοσχάρι τάπερ στην ουσία. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Φιλάκια πάρα πολλά, μωρέ. Θα λέμε παιδιά αύριο, στην ημέρα 7. Εντάξει. Καλή ξεκούραση. Τι μέρα είναι αύριο, Εβελίνα? 7. Μέρα 7 είναι αύριο. Εμείς έχουμε το σοκολατάκιο, μην χαλαρώνετε. Άκου η Εύη που... γεννημένη YouTuber. Α, λέει όχι, 6 λέει. Εύη, γιατί μπερδεύεσαι? Και καλά, αυτό δεν είναι τίποτα, που τρώει το σοκολατάκι είναι το πρόβλημα. Το σοκολατάκι. Πριν την ώρα του. Δεν μπορεί να συντονιστεί καθόλου με τα σοκολατάκια. Θα κάτσουμε πολύ ώρα, σας φιλώ. Ναι, ναι, ναι. Φιλάκια, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Για εμείς! Αυτό. Δεν είναι τώρα. Περίμενε τη σειρά σου, θα σε ενημερώσω. Α, το καπάκι. Θέλω το καπάκι μου. Θες να το βρούμε? Θα το βρούμε πιο εύκολα αν κυλήσει ο Τέντζερης. Ρε, πού είναι το καπάκι μου τώρα? Δεν εκτιμάει κανένα τα αστεία μου. Εγώ γελάω με τα αστεία όλων και εγώ τα λέω ένα αστείο, δεν γελάει κανείς. Δεν ήταν σαν το δικό μου που η μάνα μου σπάει καρύδια. Όχι, το δικό σου ήταν πιο ωραίο. Δεν ήταν ωραίο. Γιατί δεν ήταν ωραίο το δικό μου? Καλά, ένα αστείο. Φοβερό, θα το δείτε όμως μόνο στο vlog μας, στο Παναγιώτη. Πάρα πολύ χιούμορ, γιατί έχω πάρα πολύ χιούμορ. Και είμαι κι άνετος. Όταν κάποιος λέει ότι έχει πάρα πολύ χιούμορ. Δεν έχει καθόλου. Ναι, αλλά τελικά μήπως έχει και το λέει, δηλαδή. Είναι στην κόψη. Είναι τρομακτικό να λέει κάποιος το χιούμορ. Και είναι άνετος. Γεια. Και τώρα οι τρεις μας. Πήγα να το πω και λέω, άσε μην το πω, αλλά φυσικά και θα το έλεγε. Αχ, αλλά θα πήγαινα εγώ να πω. Θέλω πολύ να γυρίσουμε πίσω στη στιγμή που ανοίγουμε τα σοκολατάκια το πρωί. Δεν θα βρεθούμε ποτέ το πρωί όλες εδώ και όλες ξύπνιες, Όχι, και πρέπει να το πάρεις απόφαση. Δεν το παίρνω. Η χαρά κοιμήθηκε, όπως αντιλαμβάνεστε. Γενικά υπάρχει αυτό που την παίρνει ύπνος ξαφνικά και αναπάντεχα. Και εμείς είμαστε εδώ για να φάμε το σοκολατάκι. Μπα, σηκώθηκες εσύ! Με το σοκολατάκι. Για να φάμε το σοκολατάκι της μέρας 6. Α, στην κάμερα, γύρισε το. Α, το πας κοντά στα παιδιά, το πας κοντά. Και το ανοίγεις εκεί. Ναι, καλά, θα φύγει. Βάλε το δάχτυλό σου. Είναι τόσο απλό να βάλεις το δάχτυλό σου. Εκεί. 6. Α, ένα σοκολατάκι. Α, έχω κι εγώ για βασιλάκι. Εβελίνα, δεν θέλω να στεναχωρήσω. Έχουμε την ίδια μάρκα. Ήταν και στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, είναι αυτός ο Άγιος ο Βασίλης, ο οποίος είναι σοκολατένιος. Πάει. Πάμε πολύ ωραία εσύ. Και τώρα πάμε στη Νίξ. Μέρα 6. Κάρτα είναι. 6. Θα μας κάνεις την τιμή? Βεβαίως, βεβαίως. Α, κάτι. Α, μία λίμα. Α, καλά, τι ωραία κυγούλα. Μία λίμα με γκλίτερ. Πολύ ωραία λίμα. Με γεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι όντως. Α! Όχι από το γκλίτερ, Εβελίνα. Γιατί? Θα βγάλει γκλίτερ. Νόμιζα ότι το έχουν φτιάξει έτσι που να λιμάρει και το γκλίτερ. Δεν λιμάρει το γκλίτερ. Όχι, βρε Εβελίνα. Σήμερα ήρθε και ένα άλλο advent calendar που είναι από τη Λανκόμ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σκέφτομαι να ανοίξουμε από το 1 μέχρι το 6. Λοιπόν, είναι έτσι απ' έξω. Θα τρελαθείς εσύ γιατί το άνοιξα λίγο το πρωί που έλειπε. Θα τρελαθώ εγώ, αλλά θα κρατήσουμε και για τη χαρά. Αποκλείεται. Είναι ο πύργος του Άιφελ. Ναι, και είναι μια μικρή πόλη εδώ που είναι το Παρίσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ξεκινήσουμε με το νούμερο 1. Το νούμερο 1 είναι εδώ. Και θα κρατήσουμε κάποιο δώρο για τη χαρά. Τι να είναι? Είναι μικρό, το ιντόλι είναι. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα, παιδιά, πάρα πολύ. Α, τι όμορφο. Ποια το φοράει που ξέρω? Εγώ. Εσύ, μπράβο. Καλά, καμία επιτυχία. Α, το 2 είναι εδώ μπροστά μου, αλλά πάρ' το. Το 2 είναι εδώ. Είναι. Α, για πήγαινε το κοντά. Ποιο είναι αυτό, Εύη? Θα σε εξετάσω. Δεν γράφει. Δεν καταλαβαίνω. Είναι το λαβί εμπέ. Αχ. Πιο κάτω, Εύη. Περίμενε. Να το βλέπεις εδώ στην εικόνα. Το βλέπω. Συνεχίζουμε με την 3. Εδώ. Α, ωραία. Τα έχουμε κάνει ανάποδα. Έπρεπε να πάρεις εσύ από εκεί. Ναι, πώς το κάναμε αυτό? Δεν το ξέραμε, το ξέραμε. Πού να το ξέραμε? Άμα το ξέραμε εδώ θα ήμασταν. Το σκίσα αυτό, το διέλυσα. Του βγάλα τα τάντερα. Α, λοιπόν. Genigy Multi Lift Ultra. Αντιρρητιδική. Γιατί στην έστειλαν, Εβελίνα? Δεν ξέρω, δεν έχω ούτε μισή ρητίδα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι μάλλον πήγε λάθος. Κάποια παρανόηση. Ρε, Εβελάκι, πώς το έκανες έτσι στο σπιτάκι? Το χάλασα, ξέρω. Στην πόλη. Ωραία, πάμε στο 4. Ό,τι είναι το 4 το παίρνω. Όχι. Είναι μία μάσκαρα. Υπνός. Δεν γίνεται γιατί. Έλα, πάρτι. Υπνός. Το 5. Α, εδώ. Είδες, τα κάναμε ανάποδα. Κάτσαμε πραγματικά. Είναι μπροστά μου όλα τη Εύη και μπροστά στην Εύη όλα τα δικά μου. Άμα είναι κραγιόν το παίρνω. Το 5 είναι μεγάλο. Τι μάσκαρα είναι. Ναι, μην το ανοίξεις. Εντάξει, άμα είναι μάσκαρα δεν την ανοίγω. Γιατί την κάνουμε τώρα στη χαρά. Ναι. Και τώρα εσύ το 6. Το οποίο λογικά είναι μπροστά μου. Ναι. Όχι. Άντε. Έλα, τώρα προς το τέλος έφτιαξε. Αχ, το σπιτάκι. Δικό μου. Δεν είναι δικό σου. Έλα, είναι μια ενυδατική. Αντιστρες. Το χρειάζομαι. Ναι. Εσύ μάλλον θα χρειαστεί να τη φας για να λειτουργήσει. Πρέπει να τη φάω, να την κάνω ένεση. Να την ενδοφλέβεια. Λοιπόν, Hydra Zen. Ενυδατική αντιστρες. Τη βάζεις και σταματάς να στρεσάρεσαι. Φέρε λίγο. Αχ, μυρίζει ωραία. Καλύτερα. Γιώτη είδη, καλύτερα. Πάει το στρες. Τέλειο. Όπου θα καταλήξω όλα. Τα υπόλοιπα αύριο. Και κοίτα, ανοίγεις τον πύργο του Άιφελ παραμονή Χριστουγέννων. Έλα. Μην το χαλάσεις. Χαλάσω. Αλλά δεν ξέρω και πώς μπορεί να το ανοίξεις. Δηλαδή. Αναγκαστικά πρέπει να το χαλάσεις. Α, όχι, καλέ κουτάκι είναι. Το σηκώνεις το κουτάκι και το ανοίγεις από το πλάι. Πολύ ωραίο το Λανκόμ. Και το νουξ βέβαια. Νουξ δεν έχουμε. Το νίξ είναι όντως πολύ ωραίο. Ευχαριστώ, είδη άρεστο. Αυτό ήταν το vlog μας day 6, ναι. Έπαθα μια φρίκη τώρα ότι είμαστε στο 7 και ότι τα κάνουμε όλα λάθος. Βλέπεις, γι' αυτό δεν μπερδεύω τα σοκολατάκια. Ναι, η ώρα έχει πάει 2 παρά και εγώ δεν έχω ξεκινήσει ακόμα το μοντάζ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα πάει κάπως άσχημα σήμερα. Ναι. Αλλά αύριο έχουμε ωραία πράγματα να κάνουμε. Τι θα κάνεις, κάνε να σπώ. Δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρεις, Εβελίνα. Φυσικά και ξέρω, αφού έχω ημερολόγιο στο κινητό μου που γράφω όλα μου τα προγράμματα. Ωραία, για άνοιξε το λίγο, θα σας πω εγώ. Μην πεις! Δεν μπορώ, είναι πολύ ωραίο αυτό που είσαι να κάτσεις αύριο. Λοιπόν, εντάξει, θα τα δείτε όλα αύριο. Θα είναι φανταστικά. Εγώ ζηλεύω τη μέρα σου πάντως. Κάντε like και subscribe. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και θα κάνω και τη χαρά. Και subscribe. Όχι, έκανα εμένα. Και εμένα. Κάνεις μόνο εσένα. Κάνω μόνο εμένα. Ναι, δεν μπορώ να κάνω τη χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Σας αγαπώ. Και εμείς, και εγώ και η χαρά. Πες ότι τους αγαπάς όλους. Και το λουκουμαδάκι σας αγαπάει. Σας αγαπάω. Να έχετε μια όμορφη μέρα.